Μέσα από το πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος, όσοι έχουν παραμείνει, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους. Οσμανάμπε! Ένας από τους Τούρκους ναυτικούς βρίσκεται στο εστιατόριο. Όπως φαίνεται και στα πλάνα που τραβάει, όλοι τους κρατάνε τις αποστάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες. Ο Σκάι κατάφερε να επικοινωνήσει με έναν από αυτούς. We are in the excellent condition. We are 120 people on board. We are eating. We are sleeping well. Everybody is in the cabin. Nice. Everybody walking around. We have nothing to worry about. Now we are in the quarantine. We are doing tests. We have a doctor on board. Yes. We have our doctor on board. They are taking air measures every day. Οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί. Όσοι εκδηλώνουν συμπτώματα, βρίσκονται στις καμπίνες τους. Όσοι κυκλοφορούν, φορούν μάσκες. Η επικοινωνία με τις οικογένειές τους είναι δύσκολη. Gidiş yok gidiş. Hafta da bir görüşebiliyoruz. Yani orada bir iş yok. Nasıl ekmek parası için gitti. Dönmelerini istiyoruz. Merak ediyoruz. 3 gün önce görüştüm. 3 gün önce görüştüm. Başka görüşemedim. İnternet bende oluyor, onda yok. Onda oluyor, bende yok. Şimdi evde aradım, ulaşılmadım. Bakın bilmiyorum artık. Yani dönmelerini istiyoruz. Çocuklar merak ediyor. Bu hastalıktan dolayı bir an evvel gelsinler evine. Το Ελευθέριος Βενιζέλος ναυλώθηκε από εταιρεία της Μάλτας και ξεκίνησε από την Τουρκία με προορισμό την Ισπανία, προκειμένου να μεταφέρει πλήρωμα για άλλο πλοίο που βρισκόταν εκεί. Όταν όμως δεν κατάφερε να μπει σε λιμάνι της Ισπανίας λόγω των περιοριστικών μέτρων, πήρε εντολή από την εταιρεία να μεταφέρει τα πληρώματα πίσω στην Τουρκία. Οι τουρκικές αρχές ωστόσο δεν τους δέχτηκαν. Kendi vatandaşını kabul etmiyor. Vatandaşını kabul etmeyen bir devlet yabancı devlet mi kabul edecek? 3 tane çocuğu evde. Sağlık sorunlarında bir sıkıntı yok. Oradaki hastalarla birlikte aynı ortamda tutuyorlar. Her an kapma ihtimalleri var. Yani bunu bilerek devletini dışlayan bir insandan. Ya madem Türk vatandaşıyız, Türk vatandaşları indirmesi lazım. Bu bir haktır. Bu sargın hastalığı nedeniyle bildi bileli onlar bildiği için de indirmediler bunlar. Çünkü orada sargın hastalığı doktorların orada kontrol olduğu zaman 20 kişi var biliyorlar. Είναι μέσα στο πλοίο. Δόξα τω Θεώ είναι καλά στην υγεία τους, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Και έληξε με νομίζω επιτυχημένο τρόπο και αυτή η περιπέτεια. Όσοι είναι αρνητικοί στον ιό μεταφέρθηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Μόλις περάσουν 14 ημέρες καραντίνας, θα ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού τους. Σε 5 ημέρες, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ πρόκειται να πραγματοποιήσει εκ νέου το τεστ στους 225 επιβάτες του πλοίου που φιλοξενούνται στα ξενοδοχεία της Αθήνας. Σύμφωνα με τη μητέρα ενός ναυτικού, δεν έχουν καμία ενημέρωση για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Ребята наши приднестровцы, у них гражданство Молдовы в основном, и у всех временный вид на жительство в Украине. Поэтому вот мы даже, я, честно говоря, не знала, к кому обращаться. Сейчас хочу звонить в греческое посольство. Позвоню еще раз в наш МИД, еще раз узнаю. Στο πλοίο έχουν παραμείνει, αν και δεν νοσούν, οι Έλληνες ναυτικοί που είναι το πλήρωμα. Ένας από αυτούς μίλησε στον Sky για τη δραματική διάσωση του Ελβετού πριν από λίγες ημέρες. Που όπως φαίνεται νοσούσε από κορονοϊό όταν ανέβηκε στο πλοίο. Ήταν βάλει μέσα να κάνει κουραζιέρα. Ήταν φίλος του πολιτός του αυτού που είχε αναβλώσει την εταιρεία. Είχε αναβλώσει το βαπόρι. Και στο τέλος ανεβάλανε σαν μάσες εταιρείες. Για τους 75 χρόνια τώρα πλήρωμα γίνεται. Για να καλυφθούν που τον είχαν μέσα στο πλοίο. Τον είχαν βάλει αυτοί. Και αυτός από την ημέρα που μπήκε εδώ μέσα είχε πυρετό. Από την Τουρκία τον είχε το πυρετό αυτός. Και κάποια στιγμή ησύχασε λίγο-λίγο και μετά τον χτύπησε. Αυτός έκανε μεταβόλτες. Πήγαινε και στα καπνιστήρια, πήγαινε μέσα στον κόσμο, πήγαινε παντού. Την ίδια ώρα στη δομή φιλοξενία στη Ριτσόνα είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να μην γίνει εκ νέου καμία απόπειρα απόδρασης.